ερχόμαστε με τη σειρά μας σήμερα να ανακοινώσουμε τα μέτρα που αφορούν την λειτουργία των παιδικών και βρεφικών σταθμών. Όπως γνωρίζετε, στους 1.600 παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς, δημοτικούς παιδικούς σταθμούς που υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα, φιλοξενούνται περίπου 90.000 παιδιά. Από την 1η Ιουνίου ανοίγουν κανονικά μαζί με τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία της χώρας οι παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί και οι κανόνες λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών και των βρεφικών σταθμών είναι ακριβώς οι ίδιοι με εκείνους που ανακοίνωσε προλίγου η συνάδελφος Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως, για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Συνεπώς, μιλάμε για λειτουργία εκπεριτροπής σε αίθουσες που μπορούν να υποδεχθούν έως 15 παιδιά. Εφόσον διασφαλίζεται ότι σε μόνιμη καθημερινή βάση ο αριθμός των παιδιών είναι μικρότερος από 15, σε αυτή την περίπτωση θα μπορούν οι παιδικοί σταθμοί να λειτουργούν σε καθημερινή βάση. Το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την τήρηση της προβλεπόμενης απόστασης του 1,5 μέτρου, στο πλαίσιο πάντοτε του εφικτού και με δεδομένη την ιδιαιτερότητα της ηλικίας των παιδιών. Που ασφαλώς είναι πολύ πιο δύσκολο να πειθαρχήσουν από ότι οι μεγαλύτεροι μαθητές. Σύμφωνα με την Επιτροπή των Ειδικών, ισχύουν και εδώ ακριβώς τα ίδια και για τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς που μπορούν να ανοίξουν σε ό,τι αφορά τους κανόνες λειτουργίας. Έχει πάρθει ιδιαίτερη μέρημνα για την προμήθεια των κατάλληλων αντισηπτικών και ειδών καθαριότητας για όλες τις αίθουσες, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί, και η προμήθεια των ειδών αυτών γίνεται από τους Δήμους για τους δημοτικούς, παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Επίσης, ό,τι αφορά τη συνολική καθαριότητα των χώρων, εφόσον το υπάρχουν προσωπικό για οποιοδήποτε λόγο δεν επαρκεί, έχουμε νομοθετήσει την δυνατότητα οι Δήμοι να προβούν κατά παρέκκληση όλων των διατάξεων σε πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση έως και 4 μηνών. Επαναλαμβάνω, μόνο στις περιπτώσεις που αυτό πραγματικά είναι απαραίτητο και χρειαστεί. Εννοείται ότι αυτό το προσωπικό μπορεί να απασχοληθεί και σε άλλες ανάγκες και αντίστοιχα καθήκοντα καθαριότητας εσωτερικών χώρων όταν κλείσουν οι σταθμοί αργότερα το καλοκαίρι. Επίσης, μπορεί σε έκτακτες καταστάσεις να χρησιμοποιηθεί προσωπικό το οποίο εργαζόταν σε δομές οι οποίες παραμένουν κλειστές. Διευκρινίζω εδώ ότι τα ΚΑΠΗ μέχρι νεωτέρας παραμένουν κλειστά και επομένως το προσωπικό καθαριότητας σε αυτές τις δημοτικές υποδομές μπορεί να αξιοποιηθεί στους παιδικούς σταθμούς. Οι δημοτικοί και παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά μέχρι τις 31 Ιουλίου. Ασφαλώς με τη λήξη της σχολικής χρονιάς για τα δημοτικά σχολεία, η Επιτροπή των Ειδικών θα αξιολογήσει όλα τα νέα δεδομένα, προκειμένου να είμαστε απολύτως σίγουροι και να προχωρήσει κανονικά και ομαλά η λειτουργία των παιδικών σταθμών μέχρι τις 31 Ιουλίου.